Την έντονη αντίδρασή του για την παράταση των εργασιών για άλλους 2 μήνες επί της Εγνατίας Οδού στον κόμβο του λιμανιού Φίλιππος Β, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης αναφορικά με την κατασκευή πλευρικού σταθμού διοδιών. Ίσως οι θύνοντες της Εγνατία Οδού είδαν το ρεπορτάζ σας, είδαν τις δηλώσεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και γι' αυτό το λόγο σήμερα ανακοινώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας η παράθεση για άλλους 2 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες όσον αφορά για τα πλευρικά διόδια στην ανατολική είσοδο της πόλης Καβάλας. Αλλά για να το ξεκαθαρίσουμε. Εσείς γνωρίζετε που οφείλεται αυτή η καθυστέρηση? Πάντως, για να το όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν και το πραγματικά. Διαμαρτυρηθήκατε και για τις εργασίες που γινόταν στον κόμβο στη Γαλυψό. Έτσι ακριβώς, από το καλοκαίρι έβλεπα ότι υπάρχει μια κολλησιεργία όσον αφορά από την ταχύτητα των εργασιών που γινόταν και στα πλευρικά διόδια στα άσπρα χώματα, αλλά και στην Γαλυψό. Απλώς κανένας δεν περίμενε ότι οι εργασίες οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο να έχουμε φτάσει τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου και να μην έχουν ολοκληρωθεί. Βλέποντας σήμερα και μαθαίνοντας την παράταση για άλλους 2 μήνες που ανακοινώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση της Καβάλας, σκέφτομαι, κύριε Κομνέ, και θα το ανακοινώσω την αρχές της επόμενης εβδομάδας, να γίνει καταρχήν μια ευρεία σύσκεψη με τον Δήμαρχο της Καβάλας, με το Επιμελητήριο, με τον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά και με την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, ώστε να πάρουμε μια κοινή απόφαση όλοι οι φορείς, όλοι οι θεσμικοί φορείς της πόλης της Καβάλας, αλλά και του νομού της Καβάλας που αφορά για τα πλευρικά της Γαλυψού, ώστε στη συνέχεια αυτό το υπόβλημα να πάμε προσωπικά οι θεσμικοί φορείς στην Εγνατία Οδό, όπου εκεί θα το καταθέσουμε και θα τους πούμε με το πλέον ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο ότι μέχρι 21-22 Δεκεμβρίου πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Ιδάλλως θα κινηθούμε νομικά εναντίον τους, ώστε να, κάποια στιγμή και η ασυνέπεια αυτών των οργάνων να έχει κάποιες επιπτώσεις. Παράλληλα, τον εξυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων στη δυτική πεδιάδα του Δήμου Νέστου, συνολικού ύψους 34,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καταρχήν νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκυοβελτιωτικά έργα που γίνονται στο κάμπο του Νέστου. Αφορά, όπως είπατε και εσείς, την επισκευή του αρδευτικού δικτύου του ποταμού Νέστου. Να πούμε εδώ στους τηλεθεατές σας ότι αυτό το αρδευτικό δίκτυο τροφοδοτεί με νερό όλο τον κάμπο του Νέστου, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν έργο για τα προϊόντα που εξάγει ο κάμπος του Νέστου. Και επειδή είναι γνωστό ότι η περιοχή του Νέστου έχει δυναμικές καλλιέργειες, έχει προϊόντα όπως το ακτινίδιο, τα σπαράγια που εξάγονται σε όλο τον κόσμο, αυτές οι καλλιέργειες χρειάζονται να αρδεύονται. Και αυτό ακριβώς κάνει το συγκεκριμένο αρδευτικό δίκτυο, το οποίο όμως παρεμπιπτόντως, κύριε Κομνηνέ, κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Καταλαβαίνετε επομένως ότι έχουν περάσει περίπου 60 χρόνια και είναι λογικό να παρουσιάζουν φθορές το δίκτυο αυτό. Με αποτέλεσμα να έχουμε και απώλεια νερού και να είναι επικίνδυνο σε περίπτωση που έχουμε κάποιες πλημμύρες. Για αυτό τον λόγο και ως Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, σε συνεννόηση πάντα με τον Περιφερειάρχη τον Χρήστο Μέτριο, ο οποίος έδειξε ένα ιδιαίτερο ζήλο, ήρθαμε σε επαφή, σε συνάντηση και με το ΤΟΕΒ, με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ της Χρυσούπολης, αλλά και του Χρυσοχωρίου. Ήρθαμε σε επαφή και με τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Σάβα Μιχαηλίδη, και μέσα από τις υπηρεσίες μας, μέσα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, έγινε επικαιροποίηση μιας μελέτης που είχε γίνει στα τέλη του 2009-2010 επί τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Θόδωρου του Καλλιωτζή, που δυστυχώς αυτή η μελέτη τα επόμενα χρόνια δεν αξιοποιήθηκε, με αποτέλεσμα γιατί να έρθει δεν σήμερα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως σήμερα. Σήμερα όμως, αυτό ακριβώς, πάντως σήμερα αυτή η μελέτη επικαιροποιήθηκε και σε συνεργασία και με το ΤΟΕΒ, με το Δήμαρχο Νέστου, αλλά και την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τους βουλευτές, τον κύριο Πασχαλίδη, με τον κύριο Λαζαρίδη, αλλά και με τον υπουργό μας, καταφέραμε χθες, ανακοινώθηκε η υπογραφή από τον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Βορύδη, του συγκεκριμένου έργου, όπου στη συνέχεια θα επαναπροωθηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να εγκριθεί χρηματοδότηση. Μιλάμε για ένα μεγάλο έργο της τάξης περίπου των 12 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δώσει ανάσα σε περίπου 8.000 παραγωγούς.